Το λόγο στον Μπάμπη τον Οικονομόπουλο, τον οποίο θα δώσουμε την καλημέρα μας. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, γεια, καλημέρα. Καλημέρα, έχουμε καιρό να σε ακούσουμε. Ελπίζουμε να είσαι καλά. Πώς να μην είσαι, βέβαια, καλά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη πόλη, αν μη τι άλλο, και, και στην Κρήτη που. Πόσο μήνες το χρόνο έχει καλοκαίρι, 10? έχει πολύ. Είναι ωραία, είναι ωραία εδώ πολύ. Γκολ έβαλε προχθές, μια χαρά είναι ο Μπάμπης. Ε? Γκολ δεν έβαλες? Έβαλα. Και εσύ και ο Καραγιάννης είδαμε σκόραρε. Μόνο που χθες δεν μάτωσε κανένας το δίχτυ στη Β' Εθνική εκεί στο Νότιο Όμιλο. Πόσα μάτσα έγιναν, 4 και ήταν όλα 0-0. Ναι, 4-0-0. Φοβερό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Γίνονται μάχες τώρα, γίνονται μάχες. Ήταν δυνατές οι άμυνες. Ήταν πολύ καλή η αμυντική. Ήταν μάτς τακτικής, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάχες γίνονται σκοτωμοί. Μα κέρδισε κάποιος χθες 3-0. Το μάτς που δεν έγινε του Πανελλιακού 0-3. Γενικά, Μπάμπη, πώς είναι το επίπεδο στη Football League? Έτσι, έχει ενδιαφέρον να μας πεις τις εντυπώσεις σου πριν πάμε στα του Άρη γενικότερα. Πώς το βλέπεις γενικά το πρωτάθλημα αυτό της Football League? Εσύ παίζεις βέβαια στον Νότιο Όμιλο, αλλά εντάξει, παρακολουθείς και, και τα άλλα παιχνίδια. Είναι πιο ανταγωνιστικός, νομίζω, ο Νότιος. Ναι, είναι. Έχει αρκετές ομάδες καλές. Και με το στυλ όπως είναι έτσι οι αγώνες στο πρωτάθλημα με play-out, play-off και τα λοιπά, είναι ανταγωνιστικό μέχρι τελευταία αγωνιστική, γιατί όλοι ενδιαφέρονται, δεν υπάρχει καμία ομάδα που είναι αδιάφορη και όλα τα μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού, ειδικά τώρα δηλαδή οι τελευταίες αγωνιστικές είναι όλα τα παιχνίδια πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να πεις ότι η ομάδα είναι αδιάφορη και μόνο εμείς χαιρόμαστε για την νίκη ή τους βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό δηλαδή. Έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες, δηλαδή επειδή παρακολουθώ γενικά και μου αρέσει. Ναι. Πέρσι το επίπεδο είναι τουλάχιστον 2 φορές καλύτερο. Ναι. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο καλό, αλλά είναι. Πάντως στο Βόρειο Όμιλο δεν βλέπω τόσο καλό επίπεδο. Στο Βόρειο Όμιλο, επειδή και εγώ τα παρακολουθώ έτσι σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι στο Νότιο Όμιλο είναι λίγο πιο υψηλός ο ανταγωνισμός και το επίπεδο σε σχέση με τις ομάδες του Βορρά. Ναι, αυτό λέγαμε και εμείς, ότι ίσως αν ήμασταν στο Βόρειο ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να είσαι. Γι' αυτό είναι το τάχημα έτσι. Τώρα τα Χανιά στο Βόρειο. Εντάξει. Έχετε πάντως δύσκολα ταξίδια. Η μετακίνησή σας από τα Χανιά στις πόλεις που δίνετε τα παιχνίδια σας δεν είναι και πιο εύκολη. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές, αν δεν κάνω λάθος, τι γυρίζετε με πλοίο, πάτε στα Χανιά. Με πλοίο ταξιδεύουμε, ναι, τις περισσότερες φορές και είναι λίγο ταλαιπωρία. Γιατί εντάξει, είναι και χορηγός μας η ΑΝΕΚ. Για necklines και δεν μπορούμε και εμείς να μην πούμε τον Αράβη. Βοηθάμε και εμείς όσο μπορούν. Εδώ οι άνθρωποι της Κρήτης βοηθάνε όσο μπορούν και τις υπηρεσίες που υπάρχουν εδώ στο νησί γι' αυτό. Εντάξει, και με άλλα παιδιά που ταξιδεύουν και επίσκοποι που είναι στο Ρέθυμνο και αυτοί ταξιδεύουν με καράβι. Επειδή μιλάμε με τα παιδιά, τυχαίνει πολλές φορές να ταξιδεύουμε και μαζί. Και αυτή είναι μεγάλη ταλαιπωρία και για αυτή και για τα παιδιά εκείνα. Και χθες ταξιδεύαμε μαζί, γυρίσαμε μαζί. Έχετε δημιουργήσει και μια πρώην κυτρινόμαυρη παροικία εκεί στα Χανιά. Είσαι εσύ, είναι ο Αλέξανδρος ο Καραγιάννης. Τώρα πρόσφατα προσθέθηκε στην παρέα και ο Άντι Ορένια. Είχατε και αρκετό καιρό, 2 φορές νομίζω κιόλας, προπονητή και το Σούλη Παπαδόπουλο. Είχα έντονο το στοιχείο. Και ο Καμινιώτης, ναι, τον ξέχασα αυτόν, τον Καμινιώτη, σωστά. Ναι. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ο Σούλης, ο Παπαδόπουλος γι' αυτό. Εντάξει, εκείνος μας έπεισε ένα άλλο στην ομάδα, που μας έφερε κατά κάποιο τρόπο. Έχεις χρόνο, Μπάμπη, εκτός από τα δικά σας φυσικά παιχνίδια, την προετοιμασία σου εκεί, τις προπονήσεις σου, να παρακολουθείς τον Άρη, συμπίπτει με τα παιχνίδια σας, έχεις τη δυνατότητα να τα βλέπεις τα παιχνίδια του Άρη? Εννοείται, βλέπω. Εντάξει, δεν έχω δει πολλά παιχνίδια, αλλά παρακολουθώ πάντα, είτε στο ίντερνετ, είτε στο ραδιόφωνο, είτε δεν ξέρω και πού, εφημερίδες, παρακολουθώ, εννοείται. Δεν έχω αφήσει κανένα παιχνίδι. Διαβάζει όλα ο Άρης ο Μπάμπης. Ναι. Τα Χανιά τώρα τι στόχο έχουν, να μπείτε, προλαβαίνετε να μπείτε στα play-off ή έχουν ξεφύγει η Παναχαϊκή και ο Απόλλωνας πίσω από την ΑΕΚ? Όχι, την χάσαμε και μαθηματικά. Τέταρτη θέση, ξεκούρασης. Τώρα την τέταρτη θέση που είναι, ναι, μπράβο, η θέση ξεκούρασης. Η θέση διακοπών που λέμε. Σίγουρα είναι λίγο άσχημο γιατί θα μείνουμε πολύ πίσω. Θα σταματήσουμε το πρωτάθλημα τώρα 5 Απριλίου και μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα θα είναι μεγάλη διάρκεια. Αλλά από το να καθίσεις να μπλέξεις τώρα με play-out που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, να τρέχεις από εδώ από εκεί, θα είναι τα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, δεν ξέρω κι εγώ, το roster μας πλέον είναι λίγο μικρό, ίσως βγουν τραυματισμοί και τέτοια, καλύτερα προσπαθούμε εμείς να το πιο γρήγορα να μπούμε στην τετράδα, να βγούμε τέταρτη. Βέβαια έχουν μείνει 2 αγώνες, τελείωσε. Λογικά
Αργά ή γρήγορα θα μάθουμε τώρα, σε 10-15 μέρες θα ξέρουμε. Τώρα σε ποια θέση είστε? Τώρα είμαστε τέταρτη. Α, είστε, δηλαδή κάνετε δύο νίκες και μένετε. Ναι, λογικά, ελπίζουμε πως ναι. Αλλά έχουμε και έναν αγώνα λιγότερο. Από τις άλλες δύο ομάδες από κάτω. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως όντως τελειώνει πολύ νωρίς το πρωτάθλημα για την ομάδα που θα τερματίσει την τέταρτη θέση. Είναι πάρα πολύ νωρίς, αρχές Απριλίου. Είναι φοβερό πρόβλημα για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όσο και αν η Κρήτη από τον Απρίλιο και μετά θα είναι σούπερ, το μέρος που μένεις, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ειδικά έχει και φιλοδοξίες και ζει από αυτό και είναι η καθημερινότητά του, το να κάθεται πόσοι μήνες, είναι Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, είναι πάρα πολλοί μήνες χωρίς αγωνιστική δραστηριότητα. Ναι, αλλά σώζεσαι. Ναι, με τη Ζάκυνθο τώρα που στο Βόρειο Όμιλο που φάγε 5. Θα έχεις περισσότερο χρόνο πάμε να παρακολουθήσεις τα παιχνίδια του Άρεπος. Μας είπες γενικά ενημερώνεσαι. Πώς έχεις δει φέτος την ομάδα? Πίστευες και εσύ στο ξεκίνημα ότι θα δυσκολευόταν τόσο και θα έφτανε στο σημείο να κυνηγάει τον Πανσεραϊκό τώρα να είναι στο μείον 4-8 αγωνιστικές πριν από το φινάλε? Με τίποτα το πιστεύω αυτό. Εντάξει, παρακολουθώ και στενοχωριέμαι πραγματικά πάρα πολύ. Δεν περίμενα ότι θα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Σίγουρα έχουν γίνει κάποια λάθη που εσείς εκεί πέρα ίσως τα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν είμαι αρμόδιος να τα πω. Ο κόσμος τα βλέπει, βλέπει τι γίνεται. Με τι δεν πιστεύω ότι η ομάδα θα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Είναι πολύ κρίμα να βρίσκεται τώρα πίσω και να κυνηγάει του Πανσεραϊκού και την Καβάλα. Ειδικά με τις ομάδες που είναι αντίπαλοι. Την Καβάλα πλέον βέβαια από χθες δεν κυνηγάει. Γιατί είχε απώλεια η Καβάλα. Εντάξει. Ναι. Αλλά κυνηγάει τον Πανσεραϊκό όπως λες. Είναι στο μείον 4. Μείον 4 βαθμούς. Ναι. Εντάξει, όσο να είναι, έχει και τα παιχνίδια μαζί τους τώρα. Αν τα πάρει, στο Χαριλάου δεν παίζουν με τον Πανσεραϊκό τώρα. Και παίζει και Καβάλα Πανσεραϊκός. Εντάξει. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά είναι κρίμα τώρα να είσαι στην αγωνία τώρα να περιμένεις να κυνηγήσεις τον Πανσεραϊκό. Είναι κρίμα. Εντάξει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, ελπίζω μάλλον να τα καταφέρει. Να επιστρέψει στη Β' Εθνική, τουλάχιστον σε πρωτοφυλακή και όσο πιο γρήγορα να φτάσει εκεί που πρέπει. Πιστεύεις ότι έπαιξε ένα ρόλο το γεγονός ότι έτσι αναζητώντας κάποια αίτια το γεγονός ότι ο Άρης μπήκε ενδεχομένως στο πρωτάθλημα και λίγο με κάποια άνεση θεωρώντας ότι εντάξει εύκολα ή δύσκολα γάμα εθνική είναι σιγά τι είναι θα βγούμε στην παραπάνω κατηγορία? Δεν, αν το σκεφτεί κανένα έτσι κάνει τεράστιο λάθος γιατί όπως λέει κανείς, όταν μια ομάδα, ακόμη και η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας που είναι, όταν παίζει με τον Άρη, το έχει κίνδυνο. Βγάζει παραπάνω εγωισμό, προσπαθεί, κάνει, τα γήπεδα είναι σε κακή κατάσταση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δηλαδή δεν έχω δει, δεν έχω πάει, αλλά πιστεύω ότι αν ξέρεις το Χαριλάου, τα υπόλοιπα γήπεδα είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να παίξει ποδόσφαιρο, οι καλοί παίκτες σίγουρα θα δυσκολεύουν την πέρα, γιατί εντάξει, αλλήμον, έχει καλούς παίκτες η ομάδα φέτος. Για την κατηγορία, έτσι εννοείται. Από εκεί και πέρα έπρεπε να δουν ότι θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί οι ομάδες θα παίζουν με τον Άρη και θα λένε εγώ παίζω με τον Άρη. Θέλω να τα δώσω όλα, να δείξω, εγώ είμαι ο Άρης. Εγώ παίζω με τον Άρη, θέλω να κερδίσω τον Άρη. Και δεν θα ήταν εύκολο, εννοείται. Επειδή έχεις παίξει, Μπάμπη, πάνω σε αυτό που λες να το συνδυάσω κιόλας, έχεις παίξει δύσκολες χρονιές στον Άρη και αρκετά χρόνια, αλλά και δύσκολες και ξέρεις πως είναι ειδικά να παίζει και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γίνεται πάρα πολύ λόγος, το είχε πει και ο Σύνης τον Μπρασίνοβιτς κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου, για πίεση, για άγχος, για βαριά φανέλα, για μεγάλο όνομα, για τεράστιο κλαμπ. Πολύ δε περισσότερο στη γάμα εθνική που είναι αυτονόητο για τον Άρη να ανέβει στη Football League. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο αυτό και σε ρωτάω γιατί εσύ είσαι ένας παίκτης που ειδικά και πέρσι και πρόπερσι σε πολύ δύσκολες χρονιές το βίωσες αυτό. Πίεση. Τι πολλοί έχουν. Εγώ το έζησα και ακριβώς όπως το λες επειδή ήταν τα πρώτα μου χρόνια και τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα πρώτη αλφα εθνική ήταν με τον Άρη. Και ίσως και εγώ σε παιδικά παιχνίδια ένιωθα πίεση. Απλά όταν θες να πεις ότι πρέπει να παίζω στον Άρη, ότι ανήκω στον Άρη, ότι μπορώ να βοηθήσω τον Άρη, πρέπει να ξεχνάς την πίεση. Πρέπει να κάνεις το κομμάτι να λες ότι αν είσαι ο παίκτης που πρέπει, λες ότι εγώ μπορώ να, πρέπει να βοηθήσω τον Άρη και κάνω τη διαφορά για τον Άρη. Αν εσύ παίζεις τώρα με αυτές τις ομάδες και έχεις πίεση, δεν γίνεται τίποτα. Να παίζεις μέσα στο Καραϊσκάκι, να παίζεις με τον ΠΑΟΚ που είναι το ντέρμπι της ζωής μας, γιατί εμείς θέλουμε πάντα να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, να παίζεις με τον Παναθηναϊκό, να έχεις ένα άγχος. Πάλι να μην έχεις πίεση, να έχεις λίγο άγχος. Να πεις ότι πρέπει να κερδίσω, να βοηθήσω, να δώσω χαρά στον εαυτό μου, στην ομάδα, στον κόσμο, να βοηθήσω την ομάδα.
Από εκεί και πέρα, πίεση να έχουμε τώρα για γάμα εθνική με αυτές τις ομάδες είναι λίγο λάθος η λογική. Πιστεύω πίεση. Όλος ο κόσμος, και όλοι οι παίχτες, όλες οι ομάδες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν κόσμο και στην Ευρώπη και όλες έχουν πίεση. Δηλαδή, ο παίχτης δημιουργεί την πίεση. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί κάθισα και σκέφτηκα όταν εγώ έπαιζα και ένιωθα την πίεση. Mm-hmm. Όταν εγώ ξεκίνησα να παίζω και έβλεπα τόσο κόσμο γύρω μου να φωνάζει. Και είχαμε και τα άσχημα αποτελέσματα και μας φώναζαν, μας έβριζαν, μας επιτίθενταν. Βγαίναμε έξω, δεν μπορούσαμε να πιούμε έναν καφέ, δεν μπορούσαμε να βγούμε για ένα φαγητό. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Κάθισα και σκέφτηκα και λέω, εντάξει, πίεση, ωραία. Ναι, θες να παίξεις ποδόσφαιρο, θες να κάνεις καριέρα. Πρέπει να ξεπεράσεις την πίεση και να δημιουργήσεις και να βγάλεις το καλό σου έργο να βοηθήσεις την ομάδα που πραγματικά μπορείς. Αυτοί που μπορούν πρέπει να ξεχάσουν την πίεση και να πραγματικά να βοηθήσουν την ομάδα. Είπες πάνω σε αυτό που λες, είπες αυτοί που μπορούν. Έλεγα εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ειδικά τώρα που πάμε προς το φινάλε και έρχονται και τα ντέρμπι με τον Πανσεραϊκό, για παράδειγμα σε τρεις αγωνιστικές, θα ξεχωρίσει, το είπα έτσι λαϊκά, η ήρα από το στάχι. Αυτοί που μπορούν. Πιστεύεις και εσύ δηλαδή ότι τώρα όσο πάμε προς το φινάλε που η μπάλα καίει, την ευθύνη θα πάρουν αυτοί που πραγματικά, να το πω έτσι λαϊκά, το έχουν? Εννοείται, αυτό εννοούσα και εγώ. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και αυτοί που μπορούν να ξεπεράσουν την πίεση είναι αυτοί που είναι καλοί παίχτες, αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και αυτοί πρέπει να το κάνουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Βέβαια γίνεται πάλι κουβέντα και φέτος, έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, Μπάμπη, για τους νέους ποδοσφαιριστές, για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται και από την δεύτερη ομάδα. Πολύ λόγος γίνεται εδώ και μια τριετία τουλάχιστον για αυτά τα παιδιά που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως δεν θα είχαν τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο, επειδή και αυτό το βίωσε. Το βλέπουμε και φέτος με παιδιά όπως ο Σουνάς, ο Γιαννίτης στο ξεκίνημα της σεζόν, τώρα παίζει βέβαια στην Καλυθέα το παιδί. Ο Σταυρόπουλος και αυτός βέβαια με κάποια προβλήματα τραυματισμού φέτος. Είναι τόσο δύσκολο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή να μπαίνει σε τέτοιες συνθήκες υψηλής πίεσης και ευθύνης? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο αν έχεις ένα καλό σύνολο και αν έχεις έμπειρους ποδοσφαιριστές δίπλα σου. Ναι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ειδικά σε μια τέτοια ομάδα, να ξεκινήσεις και στα πρώτα σου βήματα να πρέπει εσύ να πάρεις τις ευθύνες. Πρέπει να πάρεις την ομάδα στις πλάτες σου. Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να ξεκινάς να σώσεις μια κατηγορία όσους φτάσαμε εμείς πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι η ομάδα είχε 6-7 έμπειρους ποδοσφαιριστές και τα κατάφερε. Ναι. Αν και πολλοί δεν θέλανε να τα καταφέρει, τα κατάφερε. Πέρσι η ομάδα δεν είχε έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και οι μερικοί έμπειροι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν δεν βοήθησαν την ομάδα αρκετά. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να περιμένεις η ομάδα με 10-15 μικρούς που αν μη τι άλλο περισσότεροι είχαν παίξει 1,5-2 χρόνια ποδόσφαιρο αλφα εθνική. Δεν είχαν εμπειρίες. Εμπειρίες, άλλο πίεση, άλλο εμπειρίες, άλλο άγχος, είναι πράγματα διαφορετικά. Χωρίς εμπειρίες να τραβήξουν την ομάδα. Yeah. Τώρα η ομάδα φέτος, ειδικά με το δεύτερο γύρο, από ό,τι βλέπω κι εγώ, έχει έμπειρους παίχτες. Ναι. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει δικαιολογία για κάποια παιδιά που είναι μικροί και έχουν το ταλέντο και έχουν την ικανότητα που υπάρχουν και ο Σουνάς έχει τεράστια ικανότητα και ο Σταυρόπουλος μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να φτιάξει, μπορεί να κάνει το. Επειδή τα παιδιά που ξέρουν έτσι, τα παιδιά τα άλλα τα μικρά που είναι καινούργια δεν τους γνωρίζουν. Εντάξει, τον Καπνί δεν ξέρω, τον πρόλαβες καθόλου στην. τον είχα ναι, και τον Καπνί τον είχα στη δίτα ομάδα. Εντάξει, αυτοί αν τραβήξουν οι έμπειροι, αν τραβήξουν τα άτομα που έφερε η ομάδα για να βοηθήσουν και να ανεβάσουν την κατηγορία. Και από ό,τι νομίζω και είναι η λογική, ότι θα στηριχτεί και η ομάδα και του χρόνου στην Β' Εθνική, σε κάποιους από αυτούς. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Για τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα πρέπει να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Και δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε ένα πράγμα, σε ένα γεγονός, σε ένα παράγοντα, τον οποίο τον βρήκατε εσείς μπροστά σας τις δύο προηγούμενες σεζόν, το οικονομικό. Τουλάχιστον στους τελευταίους μήνες, οικονομικό θέμα στον Άρη για τους ποδοσφαιριστές δεν υπάρχει. Είναι όλοι πληρωμένοι στην ώρα τους, έχουν όλα τα. Ό,τι χρειάζονται για την καθημερινότητά τους στο Ρήσιο, και απρόσκοπτα το μόνο που τους ενδιαφέρει και το μόνο που κοιτάνε και έχουν να διεκπαιρεώσουν ουσιαστικά είναι μία δυόμιση ώρες προπόνηση εκεί πηγαινέλα, αυτό, όχι κάτι παραπάνω. Αν μη τι άλλο τώρα, ένας ποδοσφαιριστής, επειδή το έζησα και εγώ φέτος εδώ στα Χανιά που είμαι, ναι, που από πλευράς οικονομικών τα πράγματα είναι μια χαρά ακόμη και τώρα που είχαμε βγει εκτός χρόνια, γιατί όταν ξεκινήσει η χρονιά θέλαμε να μπούμε play-off. Τώρα κυνηγάμε την τέταρτη θέση.
κάνουμε και τώρα οι άνθρωποι είναι συνεπείς απέναντί μας. Και γι' αυτό έχει γίνει μια πολύ καλή πορεία. Εντάξει, μπορεί να ξέρουμε να βγούμε play-off, αλλά κάναμε και μια πολύ καλή πορεία στο κύπελο. Το κλίμα ήταν πάντα καλό, αν και αλλάξαμε αρκετούς προπονητές, αν και υπήρχαν κάποια προβλήματα με τη διοίκηση. Πάντα η ομάδα εδώ πέρα θέλει να βοηθήσει. Και όσο έχεις καλά το οικονομικό, θα είναι καλά και η ομάδα. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει, παράδειγμα, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, παίρνει το μήνα, είναι λεφτά για επιβίωση, είναι λεφτά για να ζήσει. Δεν είναι λεφτά για να γίνει πλούσιος. Να αποταμιεύσει. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι κανένας στον Άρη τα τελευταία δύο χρόνια που απάλευε δεν έπαιρνε του κόσμου τα λεφτά. Όλοι ήταν τα λεφτά που έπαιρναν επιβίωσης. Όταν εσύ παλεύεις, έχεις το άγχος να σώσεις την κατηγορία, να σώσεις την καριέρα σου, παλεύεις και κόσμο σε αυτόν τον κόσμο και δεν παίρνεις και τίποτα, όσο να είναι, το οργανισμός δεν αντέχει πολύ. Δεν αντέχει να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να ξεπεράσει το άγχος. Από ό,τι μου λέτε τώρα, φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν υπάρχει διόλια. Όσο είναι καλά, τα πράγματα θα είναι καλά και στο αγωνιστικό το τμήμα. Mm-hmm. Θα υπάρχει καλό κλίμα, οι ποδοσφαιριστές θα βγάλουν, το μόνο που θα τους ενδιαφέρει είναι να μπουν μέσα στο γήπεδο και να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν τους νοιάζει ότι ούτε δεν έχω βενζίνη να πάω προπόνηση, δεν έχω φαγητό να φάω, δεν έχω να βγω με ένα καφέ με την κοπέλα μου, δεν έχω, δεν ξέρω και εγώ τι, να στείλω 500 ευρώ στους γονείς μου γιατί μπορεί να τα έχουν ανάγκη, στον αδερφό μου, στην αδερφή μου. Εντάξει, από εκεί και πέρα, γιατί όταν το έχεις αυτό το πρόβλημα, πας και στην προπόνηση και δεν έχεις όρεξη να κάνεις προπόνηση. Τα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Ναι. Σε όποια ομάδα και να είσαι, γιατί νιώθεις άσχημα, δεν είσαι καλά. Θα τσακωθείς με τον άλλον, θα σου φταίξει ο προπονητής, θα σου φταίξει το γήπεδο, θα σου φταίξει ο φροντιστής, θα σου φταίξει ο εξαγωγητής, όλα θα σου φταίνε, κάτι θα σου φταίει. Θα σου φωνάζει και ο κόσμος, θα τα διαλύσεις όλα. Όσο είναι καλά το οικονομικό, είναι καλά και η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Ο προσωπικός στόχος που έχεις θέσει αποχωρώντας από τον Άρη το καλοκαίρι, πήγε σε μια ομάδα που ήταν ανταγωνιστική σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος φέτος και στο κύπελλο έκανε μια καλή πορεία. Ποιος είναι ο προσωπικός στόχος που έχεις θέσει, καθώς πάμε πλέον προς το φινάλε της περίοδου? Εντάξει, έχουν μείνει κάποια παιχνίδια ακόμα. Προσωπικός μου δεν έχω κάποιο στόχο ακόμα. Εντάξει, όσο δυνατόν να βρω του χρόνου μια υγιής ομάδα να μου προσφέρει τα απαραίτητα, να κάνω κι εγώ ένα ακόμα επόμενο βήμα, κάθε χρόνο να κάνω και ένα καλύτερο βήμα για τη δική μου πορεία. Τα Χανιά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει γίνει φέτος, από την μετώπιση που έχω δεχτεί. Είναι νωρίς, πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι, θα το κοιτάξουμε το θέμα, το καλύτερο βρεθεί για μένα, θα το δούμε. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να πάω σε μια ομάδα Super League. Κοιτάω κάποιες περιπτώσεις για εξωτερικό, θα δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν μπορώ να ξέρω κάτι, θα δούμε. Σε είχε ενοχλήσει καθόλου ο τρόπος που έφυγες από την ομάδα το καλοκαίρι? Θα ήθελες να βοηθήσεις και στη ΓΑΜΑ Εθνική, το σκεφτόσουν ή δεν ήθελες να παίξεις σε μια τόσο χαμηλή κατηγορία? Γιατί πέρασες και πολλά προηγούμενα χρόνια στον Άρη, γι' αυτό και δύσκολες στιγμές, γι' αυτό το ρωτάω. Έχω παρατηρήσει κάτι. Με όσους ποδοσφαιριστές έχω μιλήσει που έχουν φύγει από τον Άρη, κανένας παίχτης δεν έχει φύγει στενοχωρημένος. Ναι. Κανένας παίχτης, όλοι οι παίχτες καταρχήν που έχουν φύγει από τον Άρη έχουν δεθεί με τον Άρη. Δεν γίνεται. Είτε 5 μήνες να είσαι στον Άρη, είτε 6 χρόνια που ήμουν εγώ, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να δεθείς με αυτήν την ομάδα. Αλλά δεν έχει φύγει κανένας παίχτης να μην είναι στενοχωρημένος. Όλοι οι παίχτες που έχουν φύγει, έχουν φύγει με μια πικρία μέσα τους. Κάτι έχει φταίξει πάντα. Πάντα κάτι γίνεται. Σίγουρα δεν έφυγα με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα δεν είχα την κατάλληλη αντιμετώπιση. Πίστευα ότι μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα στην Αμερική και ήθελα να μείνω στην ομάδα γιατί να πάω πραγματικά. Κάποιοι δεν ήθελαν να μείνω στην ομάδα γιατί νομίζαν ότι δεν θα μπορούσα να βοηθήσω. Γνώμη τους. Τουλάχιστον ας βοηθήσουν την ομάδα, ας την ανεβάσουν την ομάδα στη Β' Εθνική, να κάνουν το χρέος τους. Και από εκεί και πέρα ο χρόνος και ο κόσμος κρίνει και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Όλα καλά να πάνε. Στη Θεσσαλονίκη θα σε δούμε κάποια στιγμή, γιατί δόξα τω Θεώ, νομίζω και πολλές φιλίες έκανες και πολλούς ανθρώπους. Τόσα χρόνια έπαιξε, πολλά χρόνια στον Άρη. Με το πλοίο από τα Χανιά πόσες ώρες είναι? Θεσσαλονίκη, καμιά 20. Ελά, είναι χορηγός, καμιά καμπίνα, τίποτα εκεί δεν μας βρει να ξεκουραστείς μια χαρά. Εντάξει, ξεκινήστε ναι, μια μέρα, έρθει την άλλη. Πρώτο Θεός, αν βγούμε Τέταρτη, θα έρθω και σε μάτς. Θα έχεις χρόνο πολύ. Σίγουρα. Ναι, ναι.
Εννοείται. Το περιμένω. Πώς και πώς. Εγώ γιατί θέλω να ανέβω. Έχω φίλους πάρα πολλούς. Θα κάνουμε συμφωνία. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα έρθουμε εμείς Χανιά. Ναι, εννοείται. Σας περιμένω. Η όχι, είναι, τώρα, είναι φοβερή. Φοβερή, πολύ φοβερή. Τώρα που θα φτιάξει ο καιρός εδώ πέρα γίνεται χαμός. Να έρθει εδώ πέρα, να πάμε τα μπανάκια μας, να πιούμε το καφεδάκι μας στο λιμάνι. Είναι πολύ όμως. Έτσι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Το κεφάλι μας εδώ. Ακριβώς. αυτό είναι το μόνο βέβαιο ότι ρέμισε το κεφάλι σου. Αυτό είναι το μόνο. Άμα ανέβει και ο Άρης, θα έρθουμε και εμείς ήρεμοι. Αν δεν ανέβει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε καταρχάς όλα καλά προσωπικά, να μείνετε σε αυτήν την τέταρτη θέση εκεί με τα Χανιά για να εξασφαλίσετε και την παραμονή σας φυσικά και την μη διαδικασία των play out και να έχεις και το χρόνο μετά και το ελεύθερο να έρθεις και στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσεις κάποιο παιχνίδι του Άρη. Πάντως Μπάμπη, πριν σε ευχαριστήσουμε, όπως είπες, οι περισσότεροι των παικτών που έφυγαν από τον Άρη φεύγουν με μια στεναχώρια και ότι κάτι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν είναι πολλοί που μιλάνε με τα λόγια που μιλάς εσύ για τον Άρη. Ίσως τα 6 χρόνια να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τους 5 μήνες ή τον 1 χρόνο ή το οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να τον έχεις στην καρδιά στο σύλλογο για να μιλάς. Να μην βάζεις μάλλον την προσωπική σου πικρία πάνω από μια αγάπη που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Γιατί φαντάζομαι δεν ήσουν Αριανός από μικρός εκεί στην Ελευσίνα. Από την Ελευσίνα δεν είσαι. Ναι. Δεν ξέρω αν ήσουν, μπορεί να ήσουν κιόλας, αλλά δεν νομίζω να ήσουν Αριανός από μικρός. Δέθηκες με την ομάδα τη στιγμή που ήρθες εδώ. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό για τον κόσμο να ακούει παιδιά που στην πορεία γίναν δικά του, πραγματικά να έχουν το σύλλογο στην καρδιά τους. Εννοείται, εντάξει, ό,τι έζησα εκεί πέρα ήταν πολύ όμορφο. Εντάξει, ήταν 6 χρόνια, όλα τα πρώτα μου βήματα γίνανε εκεί, όλα. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα εκεί. Όταν εγώ ήμουν πιτσιρικά σε βλέπω τηλεόραση και έβλεπα να παίξω μπάλα σε μια μεγάλη ομάδα, κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να το ζήσω. Ο Άρης μου το έκανε αυτό, δεν μπορώ να μην τον αγαπήσω, δεν μπορώ να μην δεθώ μαζί του. Είναι λογικό. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη, και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που μας μίλησες. Και εγώ, και έχουμε ό,τι καλύτερο να ανέβει η ομάδα. Και όλα καλά. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Να είσαι καλά.